Ξεκινήσαμε από τα 60 ευρώ και το κατέβασα στα 20. Πάρτο μου λέει, θα σου φέρει τύχη. Έτσι λένε όλοι. Ναι. Και μόλις μπήκα σπίτι, μας μάζεψε η αστυνομία για το φόνο του Χρήστου. Ακόμα κρατάνε το Ρούντι και το Σπάρτακ. Μακάρι να μην έχουν καμία σχέση. Ορκίζονται δεν έχουν καμία σχέση, αλλά ποιος πιστεύει. Εμείς θα την πληρώσουμε πάλι. Δεν το κατάλαβα. Γιατί πάλι εμείς. Αχ, μωρή Ηλία. Κλοπή να γίνει εμείς. Ληστεία να γίνει εμείς. Φόνος να γίνει πάλι εμείς. Ντερικούρ. Μοσμπερτί. Ξέρεις με πόσο κόσμο έχει μαλώσει. Πακιστανοί, Ρουμάνοι, Έλληνες του είχαν κάνει καταγγελίες. Τι λέμε τώρα. Τεγκίθεντιν. Για να δούμε. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να νιώθουμε εμείς ένοχοι για όλα. Πάντως, όποιος το έκανε, μακάρι να το βρούνε γρήγορα. Γιατί όσο αργεί, στα κοριά κυκλοφορούν με τα δίκανα. Κλειδώνουν τις πόρτες, άντε τώρα να σε πάρουν σπίτι για ένα μεροκάματο. Σούτανε, Τιμ, σούτανε! Τι είπε? Α, δεν το είχα πει. Κι εγώ εχθές το μάθα. Τώρα το ρωτάνε ποιο είναι το όνομά σου και λέει Τζίμις. Τον έδειρα, αλλά... Τι σου κάνει εντύπωση? Αφού κι εσύ στο σπίτι δεν τον αφήνεις να μάθει αλβανικά. Ανήκες, παιδί. Θα το καταλάβαινες. Δεν θέλω να παλέψει όπως παλέψαμε εμείς. Δεν κατοικούσες στο στόχο.